Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τον Flash 99,4. Πίσω από το μικρόφωνο η Νίκη Σταματιάδου και είμαστε εδώ όπως κάθε Πέμπτη με το λογιστικό γραφείο. Δίπλα μου έχω όπως κάθε Πέμπτη τον διακεκριμένο οικονομολόγο κύριο Γιώργο Αμανατίδη, διευθύνοντα σύμβουλο στην εταιρεία Χρηματοοικονομική. Καλησπέρα σας κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να θυμίσουμε λοιπόν στους φίλους ακροατές μας ότι μπορούν να μας καλούν στο 2310-540-801 για να μας κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν σχετικά με τα φορολογικά και λογιστικά ζητήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για το πλαστικό χρήμα, κύριε Αμανατίδη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Πριν από αυτό όμως θα σχολιάσουμε και λίγο τη λογιστική επικαιρότητα, τι έχει βγει, τι έχει προκύψει. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από τον ΑΕΔ που τρέχει από προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Και αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Να μας πείτε λίγα λόγια, κύριε Αμανατίδη, για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις, τη συμμετοχή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τις 15 Εβδόμου. Έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να υποβάλουν αίτηση, την αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο πρόγραμμα αυτό? Είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι ατομικές, είτε λειτουργούν με νομική μορφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους είναι να μην έχουν προχωρήσει στο τελευταίο τρίμηνο από την ημερομηνία της αίτησης σε μείωση προσωπικού. Κύριε Αμανατίδη, με συγχωρείτε, επειδή έχουμε ένα τηλεφώνημα να σας διακόψω, ναι, και θα επεκταθούμε. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Αμανατίδη. Να σας ρωτήσω πιο πριν το όνομά σας. Βεβαίως, Λένα Χατζηπροδρόμου. Γεια σας, καλησπέρα κυρία Λένα, πείτε μας. Πέρα σας. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς μπορούμε να έχουμε την έκπτωση του 2% πληρώνοντας την εφορία μας εξ ολοκλήρου, εφάπαξ. Ωραία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει, δυνατότητα, αλλά δεν φαίνεται στο σύστημα. Εσείς μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας την έκπτωση. Ναι. Δηλαδή αν πούμε ότι έχετε 1000 ευρώ να πληρώσετε, θα κάνετε το 2%, θα το αφαιρέσετε και το υπόλοιπο θα το πληρώσετε. Η δυνατότητα αυτή θα εμφανιστεί στο σύστημα μετά τις 20 Ιουλίου. Μάλιστα. Η δυνατότητα του να φαίνεται πόσο μπορούμε να πληρώσουμε από την εφορία ή ότι έχουμε πληρώσει σωστά. Και σήμερα που μιλάμε, αν πληρωθεί ο φόρος σας έχει βγει. Ωραία, είτε αν πληρωθεί έχοντας αφαιρέσει στο 2%, το σύστημα κάποια στιγμή θα φανεί ότι η πληρωμή έγινε φάπαξ και θα σας διαγραφεί το άλλο 2% που θα μείνει. Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι από κάποιο σπίτι το οποίο έγινε ίσπραξη του 40%, μείον 40%. Πότε θα φανεί αυτό, έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε, την δήλωση? Κάνατε τη δήλωση, δήλωση για τα μισθώματα, ότι λάβατε από τον μισθωτή σας μειωμένο το ενίκιο. Ναι. Πού θα φανεί αυτό? Η έκπτωση πότε θα γίνει, πού? Η έκπτωση θα εμφανιστεί στο σύστημα. Είχαν μπει για οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μετά από μία εβδόμου, θα υπάρξει δυνατότητα συμψηφισμού. Θεωρώ ότι το μέσα στον επόμενο μήνα ή και σε αυτόν που τρέχει τώρα θα εμφανιστεί η έκπτωση και θα μπορέσει να κάνει το συμψηφισμό. Με άλλες οφειλές, οι οποίες δικές σας, οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί. Γιατί δεν υπάρχουν οφειλές? Μπορεί δηλαδή το ένφια να βγει φθηνότερο? Ναι, μπορεί να το συμψηφίσετε με το ένφια. Η πρώτη δόση του ένφια θα τρέξει τον Σεπτέμβριο του 20. Άρα μπορεί να συμψηφιστεί, δηλαδή να αφαιρεθεί με λίγα λόγια η έκπτωση, το 30% που θα πάρετε από το κράτος. Χάσατε 40% από το ενίκιο. Το κράτος θα σας δώσει πίσω το 30% από το 40% που χάσατε. Μάλιστα. Και αυτό με τον υπολογισμό πάλι πρέπει εμείς να τον κάνουμε ή θα το έχει κάνει αυτόματα το σύστημα? Όχι, αυτόματα. Θα γίνει συμψηφισμός αυτόματα. Θα έχει γίνει αυτόματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς καλή ευχαριστούμε. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Μας πρόλαβε η κυρία Λένα, θα λέγαμε και για το 2%. Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι καλό να φαίνονται τα ερωτήματα για να τα φέρουμε, σωστά, και με παραδείγματα για το κόσμο να είναι και πιο κατανοητά.
Λέγαμε λοιπόν για τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα πριν. Λέγαμε ότι για να μπορέσει μια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση και να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά άνω των 30 ετών, θα πρέπει να μην έχει προχωρήσει σε μείωση το τελευταίο τρίμηνο. Σαν μείωση προσωπικού είναι η καταγγελία σύμβασης, να απολύσει προσωπικό, είναι η εθελούσια έξοδο που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, είναι η θέση του εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα, η άσκηση του δικαιώματος της επίσκεψης. Δηλαδή, για να μπορέσει, γιατί όταν θα υποβάλει την αίτηση θα γίνει έλεγχος από τον ΟΕΔ, αν θα δει το τελευταίο τρίμηνο αν έχει προχωρήσει σε μείωση από αυτές τις... αν έχει προχωρήσει σε μείωση, αν έχει προχωρήσει σε μείωση προσωπικού, δεν θα μπορέσει, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ποιες περιπτώσεις δεν θεωρούνται μείωση? Δεν θεωρείται η οικειοθελή αποχώρηση. Δεν θεωρείται η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου. Δεν θεωρείται όταν η απόλυση γίνεται κατόπιν, μετά από αξιόποινης πράξης που κάνει ο εργαζόμενος για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή μετά από μήνυση του εργοδότη. Οικειοθελής αποχώρηση, όπως είπαμε, όλα αυτά. Το πρόγραμμα, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εταιριών οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν. Είναι τα υποκαταστήματα ολοδαπών εταιριών, είναι οι εξωχώρες εταιρείες, είναι τα ΚΤΕΛ, οι ανώνυμες εταιρείες και οι ιδιοκτήτες τους. Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες εις βάρος των επιχειρήσεων αυτών υπάρχει εκκρεμή ανάκτηση κάποιων άλλων προηγούμενων ενισχύσεων. Οι εταιρείες οι οποίες δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, αλλαγή νομικής μορφής, οι οποίες λειτουργούν στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε νωρίτερα μια άλλη επιχείρηση με τους ίδιους εταίρους και όλα αυτά. Οι εταιρείες οι οποίες συστεγάζονται, οι εταιρείες οι οποίες έχουν σαν έδρα το σπίτι τους, π.χ. λογιστές, οτιδήποτε που έχουν έδρα το σπίτι τους, δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Καλά, κυρίως αυτές οι επιχειρήσεις. Σχετικά με τους, δεν ξέρω, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για τους δικαιούχους ή να πάμε... Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι, αν θέλουμε να προσθέσω για τους ωφελούμενους. Και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δηλαδή ένας άνεργος πώς μπορεί να... Θα πρέπει, είπαμε ηλικιακά, θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών, θα πρέπει την ημερομηνία της υπόδειξης από τον ΟΑΕΔ, το συστατικό σημείωμα, να έχει κλείσει τουλάχιστον ένα μήνα κάρτα ανεργίας. Αυτό είναι θετικό, γιατί όλα τα προηγούμενα προγράμματα είχαν σαν προϋπόθεση να έχει τουλάχιστον τρεις μήνες κάρτα ανεργίας. Αυτό εδώ απαιτεί μόλις ένα μήνα κάρτα ανεργίας. Από εκεί πέρα, να είναι Έλληνες πολίτες, να είναι Έλληνες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν είναι είναι πολίτες μιας τρίτης χώρας, να έχουν δυνατότητα να έχουν άδεια διαμονής και πρόσβαση στην αγορά εργασίας τουλάχιστον όσο διαρκεί το πρόγραμμά τους. Η διάρκεια της επιχορήγησης. Η διάρκεια, να προσθέσω λίγο σε αυτό, ότι δεν μπορούν, δηλαδή μια επιχείρηση δεν μπορεί να προσλάβει έναν εργαζόμενο ο οποίος δούλευε το τελευταίο 12μηνο στην ίδια επιχείρηση. Δεν θα μπορέσει να τον απασχολήσει. Αν μιλάμε για νομικά πρόσωπα, δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα τα ομόρυφημα μέλη, τα μέλη του ΔΣ, διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ και όλα αυτά. Και η διάρκεια επιχορήγησης. Η διάρκεια επιχορήγησης, αν μιλάμε ότι ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί είναι μακροχρόνιος άνεργος, δηλαδή έχει κάρτα ανεργίας πάνω από 12 μήνες, τότε η διάρκεια επιδότησης είναι 12 μήνες, αλλά δίνει τη δυνατότητα να επεκταθεί για άλλους 12 μήνες. Μπορεί να γίνει ανανέωση. Σωστά. Άλλους 12, μιλάμε συνολικά 24 μήνες. Αν μιλάμε για έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι κοινός άνεργος, δηλαδή είναι μέχρι ένα χρόνο, τότε μιλάμε 12 μήνες επιδότηση με δυνατότητα να επεκταθεί για άλλους, επιμήκυση για άλλους 9 μήνες. Για λιγότερο χρονικό διάστημα υπάρχει κάτι, αν είναι για ένα μήνα άνεργος? Όχι, ναι. Αν είναι από ένα μήνα άνεργος μέχρι 12 μήνες άνεργος, τότε η διάρκεια επιχορήγησης είναι 12 μήνες. Υπάρχει όμως δυνατότητα να γίνει επιμήκυνση για άλλους 9 μήνες, για αυτή την κατηγορία. Αν ο άνεργος είναι μακροχρόνια, δηλαδή πάνω από 12 μήνες, τότε υπάρχει δυνατότητα πέρα από το 12μηνο να τον απασχολήσεις με επιχορήγηση άλλους 12 μήνες.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και το ποσό της επιχορήγησης το γνωρίζουμε? Το ποσό της επιχορήγησης είναι ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους. Και όταν λέμε συνολικό κόστος εννοούμε μεικτές αποδοχές, συνεργοδοτικό κόστος. Και μισθολογικό και μη μισθολογικό. Αυτό σημαντικό σημαίνει, ποσοστό. Συμπεριλαμβάνεται και το επιδομαδία δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα. Να πούμε δηλαδή αν ένας εργοδότης θα απασχολήσει έναν εργαζόμενο με αυτό το πρόγραμμα και έχει ένα συνολικό μηνιαίο κόστος 1000 ευρώ, μικτές συν το ένσημο το δικό του, θα πάρει 750 ευρώ. Υπάρχει οροφή 750 ευρώ. Σημαντικό ποσοστό θα καλύψει το πρόγραμμα αυτό. Να θυμίσουμε ότι είναι, αφορά την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Και οι δικαιούχοι είναι να μην υπάρχει, ουσιαστικά να μην υπάρχει η μείωση του προσωπικού, να τονίσουμε εδώ. Ναι, η επιχείρηση να μην έχει προχωρήσει στο τελευταίο τρίμηνο σε μείωση προσωπικού από απόλυση. Mm-hmm. Έχουμε και νεότερα σχετικά με το ενίκιο, το 40% που μας ρώτησε και προηγουμένως η ακροάτρια. Τι έχουμε νεότερο σχετικά με αυτό? Βγήκε η απόφαση, βέβαια αυτό είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον μέσα στις οι μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων που πλήττονται ή έχουν κλείσει με κρατική εντολή θα έχουν τη δυνατότητα έκπτωση ενίκιου 40% και για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Μέσα σε αυτή είναι οι μεταφορές αεροπορικές, είναι ο τουρισμός, είναι ο αθλητισμός, είναι τα μαγαζιά εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο μείον 40% στο μίσθωμά τους. Ουσιαστικά αυτές που έχουν πληγεί, αλλά πάνω σε αυτό νομίζω είχαμε και μια διαμαρτυρία από τους... από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που και αυτές έχουν πληγεί σε σημαντικό βαθμό και θέλουν και αυτοί να διεκδικούν την μείωση αυτή και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Σωστά. Την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει για την επιστρεπτέα προκαταβολή και την παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, υπεξαίρεση όμως παράταση. Αυτή τη φορά έχουμε μια νέα παράταση, κύριε Μανατίδη. Ναι, δίνεται δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση χορήγησης έως τις 22 Ιουλίου για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Να πούμε εδώ ότι σταδιακά πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει την επιστρεπτέα, mm-hmm. πάνω από 100.000 και πλέον επιχειρήσεις, δίνεται δυνατότητα να υποβάλουν, όσες επιχειρήσεις δεν το έχουν κάνει ακόμη, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για χορήγηση έως 22 Ιουλίου. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε, γιατί είχε γίνει και κάποιο μπέρδεμα με την προηγούμενη φορά στην υπεξαίρεση παράταση, είναι που είχατε πει ότι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και στην επιχορήγηση. Θα έπρεπε και να συμπληρώσουν τα έσοδα του πενταμήνου, mm-hmm. να οριστικοποιήσουν τα έσοδά τους, αλλά μετά από αυτό να υποβάλουν και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υποβάλλοντας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ελέγχεται από το κράτος στην πλατφόρμα αν όντως πληρούν τις προϋποθέσεις, αν έχουν μείωση τζίρου. Και το δεύτερο βήμα ήταν να γίνει, αφού δουν ότι έχουν εγκριθεί, να κάνουν την αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτό δηλαδή το κομμάτι θέλει λίγη προσοχή. Έτσι. Στις φορολογικές δηλώσεις λοιπόν έχουμε την έκπτωση του 2%. Και τις 8 δόσεις, είναι κάτι που θα ισχύσει και πότε θα ισχύσει, σε ποιες περιπτώσεις ισχύει? Ωραία, χθες είχαμε μια ενημέρωση ότι, αυτό βέβαια και η λογική αυτό έλεγε, ότι και οι δηλώσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί από τον Ιούνιο-Ιούλιο και θα έχουν τη δυνατότητα και της έκπτωσης 2%, αλλά και τη δυνατότητα το δοσολόγιο να γίνει σε 8 δόσεις και όχι όπως είναι τώρα 3. Υπάρχει αυτό, δηλαδή αυτή η επέκταση. Ακριβώς. Να πούμε ότι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ξεκινάει πρώτη 31 εβδόμου και φτάνει μέχρι την 26 Φεβρουαρίου του 2021. Ισχύει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα.
να μιλήσουμε και λίγο συγκεκριμένα για κάποιες εταιρείες που έχουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές δαπάνες ερευνών. Τι ισχύει καινούριο για αυτές τις εταιρείες, κυρία Μανατίδη? Από 1 Σεπτεμβρίου του 2020 το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, αυτό αφορά κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προσαυξάνεται, εκπίπτει δηλαδή και προσαυξάνεται κατά 100%. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Δηλαδή αν μια επιχείρηση έχει έξοδα, έχει κάποιες δαπάνες οι οποίες έχουν, θεωρούνται δαπάνες επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας ή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, τότε αυτές οι δαπάνες προσαυξάνονται εξολογιστικά και εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα κατά 100%. Δηλαδή, αν φέρουμε παράδειγμα, 100.000 ευρώ μια επιχείρηση κάνει τέτοιου είδους δαπάνες, θα μπορέσει να δικαιολογήσει δαπάνη στα έξοδά της το διπλάσιο ποσό, στα 200.000 ευρώ. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Αν μιλάμε ότι έχουμε ένα φορολογικό συντελεστή 24%, θα έχει μια μείωση φόρου, αν είναι κερδοφόρα η επιχείρηση, θα έχει μια μείωση φόρου 48%. Mm-hmm. Δηλαδή θα δώσει 100.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες δαπάνες και θα γλιτώσει από την εφορία 48.000 ευρώ. Σημαντικό ποσοστό. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you. Σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, πώς θα πάρουν τα χρήματά τους αυτοί που βρισκόντουσαν σε άδεια για τον Μάιο και Ιούνιο? Υπήρχαν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων που βρίσκονταν σε άδεια ασθένειας ή εξάμηνο μητρότητας, και είτε η ασθένειά τους είτε το εξάμηνο μητρότητας τελείωνε μετά τις 1 Μαΐου του 2020. Πλέον τους δίνεται δυνατότητα στον εργοδότη να υποβάλει δήλωση αναστολής σύμβασης για το διάστημα. Δηλαδή αν μια επιχείρηση είχε κλείσει με κρατική εντολή και είχε έναν εργαζόμενο ο οποίος εργαζόμενος επέστρεφε από άδεια μητρότητας στις 10 Μαΐου, η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή μέχρι 31 Μαΐου, θα μπορεί πλέον να θέσει αναστολή από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος θα είναι δικαιούχος αποζημίωση ειδικού σκοπού. Η διαδικασία, νομίζω τώρα, επειδή είναι πολύ προσφαστό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει από 20 μέχρι 26 Εβδόμου, είναι ο χρόνος που πρέπει να υποβάλει και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Ίσως κάνω λάθος εδώ. Ωραία. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το λογιστικό γραφείο και το πλαστικό χρήμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Επιστρέψαμε λοιπόν στον Flash 99,4, βρίσκεστε συντονισμένοι. Η εκπομπή Λογιστικό Γραφείο, πίσω από το μικρόφωνο η Νίκη Σταματιάδου. Στον ήχο φυσικά έχουμε την Ελένη Παπαδοπούλου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα τραγούδια. Κοντά μου, όπως κάθε Πέμπτη, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, διευθύνοντας σύμβουλος στη χρηματοοικονομική. Και να θυμίσω στους αγαπημένους ακροατές ότι μπορούν να μας καλούν στο 2310-540-801 για να μας κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν και αν είναι αυτό δυνατό να απαντήσουμε εδώ στον αέρα, που τις περισσότερες φορές να πούμε ότι είναι δυνατό. Λοιπόν, θα συνεχίζαμε με το πλαστικό χρήμα, κυρία Αμανατίδη, θα λέγαμε δηλαδή όλα αυτά που απασχολούν τον κόσμο, γιατί συχνά με ρωτάνε τι θα γίνει με τους φόρους που πληρώνουμε, γιατί δεν έχουμε εκπληρώσει το ποσοστό που πρέπει να κάνεις τα ψώνια σου με την κάρτα, και όλα αυτά τα ωραία θα τα συζητήσουμε τώρα. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the baby. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Μανατίδη, σχετικά με το πλαστικό χρήμα, τι ισχύει, γιατί άλλαξαν τα πράγματα από... Από 1 πρώτου του 20 πλέον το απαιτούμενο ποσό δαπανών που πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, με χρεωστικές, πιστωτικές, με μεταφορά μέσω τράπεζας, ανέρχεται πλέον στο ποσό, στο 30% του πραγματικού εισοδήματος. Και από μισθωτή εργασία και από συντάξεις και από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία, από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με συγχωρείτε να σας ξαναδιακόψω, ναι, γιατί έχουμε τηλεφώνημα και αυτά, ναι, είναι τα καλά. Ναι. Έτσι, με παραδείγματα. Έτσι, ο κόσμος να μας παίρνει τηλέφωνο να ρωτάει ό,τι θέλει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου το όνομά σας. Λέγομαι Κώστας. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Σας τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Αμανατίδη. Φυσικά. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι, γιατί τώρα έχει λίγη ώρα που σας ακούω. Δεν ξέρω αν υπόθηκαν αυτά που θα ρωτήσω και έγινε ο κουραστικός. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Θα ρωτήσω. Έχω μία ατομική επιχείρηση και απασχολούσε ένα άτομο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία έληξε 36. Ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι και μπορώ να μπω σε κάποιο πρόγραμμα του ΑΕΔ αυτό των 30 ετών και πάνω. Θα έχω πρόβλημα επειδή έχει γίνει μείωση προσωπικού, και αν όχι, αν θα έχω κάποια επιδότηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι ποσό θα πάρω. Όχι, δεν είναι μείωση προσωπικού, δεν θα έχετε πρόβλημα, ασφαλώς και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, να βγάλετε κλειδάθμο και να υποβάλλετε αίτηση στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει ο ΑΕΔ εδώ και 2 μέρες. Πρέπει όμως το άτομο να έχει τουλάχιστον 1 μήνα κάρτα ενεργείας, να μην έχει απασχοληθεί στο κατάστημα, στην επιχείρηση που έχετε το τελευταίο 12 μήνο. Αυτά είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχει το άτομο. Εσείς θα πρέπει, δεν ξέρω με τι μορφή λειτουργεί η επιχείρησή σας, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση. Μέσα σε 10-15 μέρες ο ΑΕΔ θα σας καλέσει για να σας δώσει, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, την εγκριτική, και μετά εσείς είτε έχετε κάποιο άτομο που γνωρίζετε και μπορείτε να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ, να σας δώσει κάποιο συστατικό και να προχωρήσετε στην πρόσληψη. Αν μιλάμε ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει από 1 μήνα κάρτα ενεργείας έως 12 μήνες, έχετε διάρκεια επιχορήγησης, τη δυνατότητα επιχορήγησης για 12 μήνες συν 9 μήνες επιπλέον. Αν μιλάμε ότι το άτομο αυτό θα είναι μακροχρόνια άνεργος, θα μπορέσετε πέρα από τους 12 μήνες να έχετε άλλους 12 μήνες επιχορήγησης. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους, δηλαδή και μεικτές αποδοχές και εργοδοτικό κόστος. Συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα Δίας και δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα, έχει πολύ καλό ποσοστό επιδότησης. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕΔ, είναι το 18-29 πτυχιούχων. Είναι το 30-49, το οποίο, αν και είναι αρκετά παλιό σαν πρόγραμμα, είναι ακόμα ανοιχτό. Άρα θα δείτε εσείς με το λογιστή σας, θα μιλήσετε ποιο πρόγραμμα εξυπηρετεί την επιχείρησή σας και θα προχωρήσετε. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλύψατε πλήρως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια Πάμε λοιπόν, το πρόγραμμα του ΑΕΔ από ό,τι είδαμε απασχολεί κόσμο και είναι πολύ θετικό αυτό. Για κάποιον που θέλει πραγματικά να προσλάβει άτομο, είναι προφανώς είναι ενισχυτικό, δηλαδή. Εννοείται, γιατί το 75% δεν είναι μικρό ποσοστό. Να προχωρήσουμε εμείς με το πλαστικό χρήμα που κάναμε αυτή την παρένθεση και να συνεχίσουμε αυτά που λέγατε, κύριε Μανατίδη. Είπαμε ότι αλλάζει από 1/1 του 2020 το απαιτούμενο ποσό, ενώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019 ήταν 10% για τα πρώτα 10 χιλιάρικα, μετά πήγαινε 15% για τα υπόλοιπα και πήγαινε λέγοντας. Από 1/1 του 2020 το ποσοστό είναι στο 30% του πραγματικού εισοδήματος, είτε προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική, ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Να πούμε ότι στο ποσό του πραγματικού εισοδήματος δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδική εισφορά, το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43α, καθώς και το ποσό που δίνει, το ποσό της διατροφής που δίδεται στον διαζευμένο ή σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου διαβίωσης ή και σε εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικό μέσο. Να πούμε ότι αν κάποιος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, η ποινή το πρόστιμο είναι 22% στη διαφορά, δηλαδή στο ποσό που έπρεπε να έχει στο απαιτούμενο, μεταξύ του απαιτούμενου ποσού και του δηλωθέντες. Δηλωθέντος θα έχει μια προσάφιξη 22%. Ας πούμε δηλαδή ένας φορολογούμενος κατάφερε να μαζέψει 1000 ευρώ λιγότερες αποδείξεις, θα πληρώσει 220 ευρώ. Η ποινή του θα είναι 220 ευρώ.
Το ποσοστό δηλαδή ανέρχεται στο 22%. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι αν ένας φορολογούμενος έχει κατάσχεση λογαριασμού, όταν ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί του είναι κατασχεμένοι πλην του μοναδικού ακατάσχετου, το όριο των δαπανών έχει οροφή στα 5.000 ευρώ. Να πούμε εδώ ότι το συνολικό, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει 100.000 ευρώ πραγματικό, δεν θα χρειαστεί να προσκομίσει 30.000 ευρώ, υπάρχει μια οροφή, η οροφή είναι, 20.000 ευρώ. Mm-hmm, είναι το ανώτερο ποσό που απαιτείται κάποιος να συγκεντρώσει. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οι οποίες απαλλάσσονται από τη χρήση. Ποιες είναι αυτές? Είναι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. Είναι, είναι άτομα τα οποία παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση είναι οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Είναι οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό. Είναι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Είναι φορολογούμενοι, οι οποίοι υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία. Επίσης, να πούμε ότι είναι κάτοικοι, οι κάτοικοι που βρίσκονται σε χωριά. Βρίσκονται σε χωριά με έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκων. Αυτοί δεν έχουν την υποχρέωση να, όχι, έχουν την υποχρέωση των αποδείξεων, αλλά όχι την υποχρέωση να είναι με τραπεζικό μέσο οι αποδείξεις. Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι οι φυλακισμένοι, όσοι έχουν μακροχρόνια νοσηλεία και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγυρίας. Αυτές οι κατηγορίες δεν υποχρεούνται να καλύψουν το αφορολόγητο με τραπεζικό μέσο. Mm-hmm, πολύ ωραία. Σημαντικό. Να πούμε λίγο ποιες κατηγορίες από τα αγαθά και υπηρεσίες είναι μέσα στο καλάθι του, για το χτίσιμο του αφορολογήτου. Είναι σχεδόν τα πάντα. Είναι η διατροφή, είναι τα αλκοολούχα ποτά, είναι η ένδυση, η υπόδηση, είναι η στέγαση εξαιρουμένων των ενοικίων, είναι η υγεία, είναι οι μεταφορές, εξαιρούμενες δαπάνες για τέλη κυκλοφορίας, είναι οι επικοινωνίες, είναι η αναψυχή, ο πολιτισμός, η εξεπαίδευση, η ξενοδοχεία, είναι σχεδόν τα πάντα. Και μία λύση που μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές σχετικά με αυτό είναι να κάνουν τις συναλλαγές τους, ας πούμε, για το ρεύμα, για το νερό. Είναι τα έξοδα, τα πάγια έξοδα. Είναι και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, είναι μέσα. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Για να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το ποσό σε περίπτωση που δεν προχωράνε σε κάποια άλλα έξοδα μεγάλα. Να πούμε εδώ ότι το ποσό δηλώνεται χωριστά για κάθε σύζυγο. Από κάθε σύζυγο, αν όμως στην περίπτωση που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση και ο σύζυγος ή η σύζυγος καλύπτει το δικό της ποσό, το δικό του ποσό, και ενώ ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν του φτάνει, δεν του αρκεί, μπορεί δηλαδή να γίνει μεταφορά. Συμψηφίζεται δηλαδή το επιπλέον ποσό του ενός σε σχέση με τα λιγότερα ποσά που μπορεί να έχει ο άλλος ο σύζυγος ή η σύζυγος. Να πούμε εδώ ότι αν ένας φορολογούμενος έχει πληρώνει σε ένφια, σε φόρο εισοδήματος, έχει σε δανειακές υποχρεώσεις το 60% του μέρους εισοδήματός του, το απαιτούμενο ποσό από 30% πάει στο 20%. Love is here and there, everywhere.
Και κύριε Μανατίδη, να προσθέσουμε σε αυτό, ποιες κατηγορίες πρέπει να κάνουν χρήση? Οι κατηγορίες είναι μισθωτοί συνταξιούχοι, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι και αυτοί που έχουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν εισόδημα, θα πρέπει και αυτοί, για να μην έχουν προσάυξη, να κάνουν χρήση πλαστικού χρήματος. Και επίσης να προσθέσουμε ότι πλέον δεν υπάρχει και δυνατότητα να το αλλάξει χειροκίνητα το κωδικό. Όχι, όχι. Ο κωδικός δεν θα υπάρχει δυνατότητα να φυτέψει κάποιος, ας το πούμε έτσι, οποιοδήποτε ποσό από μία πρώτου 20. Ποια είναι η κλίμακα που προκύπτει? Από μία πρώτου 0-20 αλλάζει φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από, μισθωτές, υπηρεσίες, συντάξεις και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τα πρώτα 10 χιλιάρικα ο συντελεστής είναι 9%, για τα υπόλοιπα 10 χιλιάρικα ο συντελεστής είναι 22%, για τα υπόλοιπα από 30, από 20 έως 30 χιλιάδες, γιατί τα επιπλέον 10 είναι 28%, από 30 χιλιάδες έως 40 χιλιάδες ο φορολογικός συντελεστής είναι 36% και το υπερβάλλον πάνω από 40 χιλιάδες ευρώ είναι 44%. Βλέπουμε ότι υπάρχει η κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων, είναι προοδευτική, δηλαδή όσο ανεβαίνει το εισόδημα τόσο ανεβαίνει και ο φορολογικός συντελεστής. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένα έμεσο αφορολόγητο για κάποιον ο οποίος δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα. Υπάρχει το αφορολόγητο, είναι 777 ευρώ, προκύπτει από την κλίμακα, δηλαδή μειώνεται 777 ευρώ για κάποιον ο οποίος δεν έχει εξαρτώμενο τέκνο, 810 ευρώ για το φορολογούμενο με εξαρτώμενα τέκνα 2, 1120 ευρώ για έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει 3 εξαρτώμενα τέκνα, 1340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο ο οποίος έχει 4 εξαρτώμενα τέκνα, και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Να πούμε εδώ ότι το έμεσο αφορολόγητο αφορά μόνο μισθωτές, υπηρεσίες και συντάξεις και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν το εισόδημα το αγροτικό είναι, δηλαδή αν πούμε ότι κάποιος αποκτά αγροτικό εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ταυτόχρονα είναι μισθωτός, για να έχει το αφορολόγητο θα πρέπει το αγροτικό του εισόδημα να είναι μεγαλύτερο. Αλλιώς δεν έχει αφορολόγητο για την ατομική αγροτική του επιχειρηματική δραστηριότητα. Το αφορολόγητο που είπαμε εδώ πριν για τους μισθωτούς και συνταξιούχους και για τους αγρότες με κάποιες προϋποθέσεις δεν ισχύει για αυτούς που αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκεί δεν υπάρχει αφορολόγητο. Μάλιστα. Απλώς υπάρχει μια μείωση από μία πρώτη του 20 για το πρώτο, η κλίμακα από 22 μειώθηκε στο 9%. Και μιλάμε για τα εισοδήματα τα οποία θα αποκτηθούν από μία πρώτη του 20. Να πούμε εδώ, το οποίο ισχύει και αυτό από μία πρώτη του 20 είναι ότι σε περίπτωση εγάμων συζύγων γίνεται δεκτό ότι από μία πρώτη του 20 για το φορολογικό έτος του 2020 το αφορολόγητο για τα παιδιά θα τα έχουν και οι δύο γονείς, και ο σύζυγος και η σύζυγος αντίστοιχα. Είναι ισχύει για από μία πρώτη του 20 αυτό. Σημαντική αλλαγή. Κύριε Μανατίδη, πριν προχωρήσουμε με τα παραδείγματα για να δώσουμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν καλύτερα τι συμβαίνει με το θέμα αυτό, να μας πείτε πού μπορούν να σας βρουν διαζώσεις. Τα γραφεία μας είναι στο Κιλγκής, η έδρα μας είναι εκεί, είναι Καλούδη 32. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2341-079-856, 2341-103-99. Εκεί μπορούμε να απαντήσουμε. Οποιοδήποτε έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να καλέσει
Mm-hmm. Φυσικά, όποιος ακροατής ενδιαφέρεται. Είτε εγώ είτε συνεργάτες μας, συνεργάτες μου θα μπορέσουμε. Στην χρηματοοικονομική, λοιπόν, στην οποία είστε και διευθύνοντας σύμβουλος, να θυμίσω. Και όποιος ακροατής θέλει να μας καλέσει εδώ στην εκπομπή για να κάνει το ερώτημά του, το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 2310-540-801. Να προχωρήσουμε στα παραδείγματα. Ωραία. Λοιπόν. Να φέρουμε ένα παράδειγμα για το πώς θα φορολογηθεί ένας μισθωτός από μία πρώτου του 20. Ας υποθέσουμε εδώ ότι ένας μισθωτός ο οποίος δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα, για το φορολογικό έτος του 2020 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών από τη δουλειά του 20.000 ευρώ μεικτές αποδοχές. Από αυτό το ποσό του έχουν γίνει κρατήσεις ΕΦΚΑ 3.150 για το ασφαλιστικό του φορέα. Και καθαρό ποσό έχει καθαρό φορολογητέο ποσό, αφού αφαιρέσαμε το ΕΦΚΑ, του είναι 16.850 ευρώ. Έχει γίνει παρακράτηση φόρου. Να πούμε ότι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, πληρώνουν το φόρο στην πηγή. Κάθε μήνα, όταν γίνεται η εκαθάριση, ο εκαθαριστής μισθοδοσίας κάνει παρακράτηση φόρου, το αφαιρεί από το μισθό, από το καθαρό πληρωτέο που έχει να πάρει ο εργαζόμενος και το αποδίδει στο κράτος. Ας πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς του έγινε παρακράτηση 1630 και για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 102 ευρώ και 30 λεπτά. Να υπολογίσουμε το φόρο. Καθαρό ποσό μισθών είπαμε 16.850 ευρώ. Φόρος που αναλογεί για τα πρώτα 10 χιλιάρικα είναι 9% και για τα υπόλοιπα 6.850 είναι 22%. Άρα συνολικά ο φόρος που αναλογεί είναι 2.407. Είπαμε ότι βάσει του άρθρου 16 έχει ένα έμεσο αφορολόγητο, γιατί έχει ένα έμεσο αφορολόγητο 777 ευρώ. Άρα αφαιρούμε και τα 777 ευρώ. Και μπορούμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος θα πρέπει, αφού έχει αφαιρεθεί και ο φόρος ο επιπλέον που του έχει γίνει παρακράτηση, προκύπτον ποσό φόρου είναι 1727,50 για το συγκεκριμένο, με την εκαθάριση του φόρου του. Mm-hmm. Μάλιστα. Αν μπορείτε να μας φέρετε κι άλλο ένα παράδειγμα. Ωραία. Να πούμε για έναν μισθωτό ο οποίος έχει και τόκους και ενίκεια. Ακριβώς. Μισθωτός ο οποίος έχει και σύζυγο μισθωτή, έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα και υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Το φορολογικό έτος του 2020 ο σύζυγος έλαβε βεβαίωση αποδοχών με μεικτές αποδοχές από μισθωτή εργασία 26.500 ευρώ. Κρατήσεις για τον ασφαλιστικό του φορέα 4.175 ευρώ. Καθαρό ποσό φορολογητέο 22.325. Ο φόρος που του παρακρατήθηκε στην πηγή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν 3.025,50 και για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 292,25. Η σύζυγος που υποβάλλει δήλωση μαζί με το σύζυγο έτσι έχει λάβει αποδοχές από μισθωτή εργασία 18.200 ευρώ, κρατήσεις 2.866,50 και το καθαρό φορολογητέο ποσό είναι 15.333,50. Ο φόρος που παρακρατήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι 1.177,20 και έχει παρακράτηση για ειδική εισφορά αλληλεγγύης 78,20. Να πούμε εδώ στο παράδειγμά μας ότι η σύζυγος έχει και εισοδήματα από τόκους καταθέσεων 300 ευρώ, με παρακράτηση φόρου, με παρακράτηση φόρου 45 ευρώ. Οι τόκοι των καταθέσεων φορολογούνται αυτοτελέως με 15% και εξαντλείται εκεί η φορολογική υποχρέωση. Ωραία. Να πούμε οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που κάνανε ανήλθαν στο ποσό των 11.800 ευρώ για το σύζυγο και 3.650 για τη σύζυγο. Σύνολο 15.450. Υπολογισμός φόρου του σύζυγου. Να πούμε ότι το καθαρό ποσό 22.325, τα πρώτα 10 χιλιάρικα φορολογούνται με 9%, τα υπόλοιπα 10 χιλιάρικα με 22% και τα υπόλοιπα 2.325 με 28% φορολογικό συντελεστή. Ο φόρος είναι 3.751 ευρώ. Έχουμε μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16, το έμεσο αφορολόγητο, με δύο παιδάκια, τα οποία δύο εξαρτώμενα παιδιά είναι 900 ευρώ. Για το φορολογητό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο οποίος υπερβαίνει τις 12.000, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.
Εμπροκειμένου έχουμε μισθού δηλαδή 22.325 ευρώ. Υπερβάλλον του 12.000 ευρώ είναι το ποσό των 10.325. Άρα μείωση 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ, προκύπτει δηλαδή 200 ευρώ συν 6,5 ευρώ αναλογικά, στα 325 ευρώ τα επιπλέον. Πολύ ωραία. Σχετικά με το πλαστικό χρήμα, λοιπόν, αυτή ήταν η επικαιρότητα. Αυτά είναι τα πράγματα που θα αλλάξουν από όσο νου, από μία πρώτου του 20, από μία πρώτου, μία ενάτου. Από μία πρώτου του 20, πλέον το ποσό είναι το 30, το ποσό που απαιτείται για το κτίσιμο, για να μπορέσει να έχει κάποιος το αφορολόγητο και να μην έχει προσάυξη, είναι το 30% του πραγματικού εισοδήματος. Μάλιστα, κάπου εδώ εμείς να κλείσουμε το λογιστικό γραφείο, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Η Νίκη Σταματιάδου εδώ στο μικρόφωνο μαζί σας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Oh, 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 oh.